χρειάζεται τόσο. Ευχαριστώ πολύ. Πανοσιολογιότατε, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρία Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Πρόεδρε της Περιφερειακής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, κυρία Πρόεδρε του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, κυρία Διευθύντρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 6 μήνες από την προς τον Κύριο εκδημία του αειμνήστου Πέτρου Θέμελη. Ο Πέτρος Θέμελης δεν χρειάζεται συστάσεις. Από την αρχή της σταδιοδρομίας του στην Αρχαιολογική Υπηρεσία μέχρι τη γόνιμη θητεία του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη λαμπρή αρχαιολογική του δραστηριότητα με κορύφωση την ανασκαφή και ανάδειξη της Αρχαίας Μεσσήνης, έθετε πάντοτε την προσωπική του σφραγίδα. Η παράθεση των βραβεύσεων και των τιμητικών διακρίσεων που δέχτηκε αποτελούν ένα μικρό δείγμα της αναγνώρισης της προσφοράς του. Το 2004 του απονεμήθηκε ο ταξιάρχης του τάγματος του Φίνικος από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο και το 2016 ο ανώτερος ταξιάρχης του τάγματος του Φίνικος από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, απονομές για εξαίρετες πράξεις στην δημόσια σφαίρα και που αυξάνουν το διεθνές γόητρο της Ελλάδας. Το 2016 ανακηρύχθηκε επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το 2018 του απονεμήθηκε το μετάλλιο Α τάξεως του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Για το έργο των ανασκαφών και των αναστηλώσεων στην Αρχαία Μεσσήνη βραβεύτηκε 3 φορές με το βραβείο Europa Nostra το 2005, το 2011 και το 2019. Στα δημοσιεύματά του περιλαμβάνονται μονογραφίες, επιστημονικές μελέτες, βιβλιοκρισίες, αρχαιολογική οδηγή, εκθέσεις ανασκαφών, πρόλογοι δημοσιεκδόσεων, άρθρα σε εγκυκλοπαίδειες, μεταφράσεις και επιφυλίδες στον ημερήσιο αθηναϊκό και μεσσηνιακό τύπο. Πρόκειται για μελέτες που σχετίζονται όχι μόνο με την αρχαιολογία, την κεραμική, την πλαστική, την αρχιτεκτονική, αλλά και την επιγραφική, την νομισματική, τις λατρείες, την οστεολογία. Η ευρύτητα των θεματικών αυτών πεδίων αντανακλά και την επιστημονική και διδακτική ευρυμάθειά του. Οι αρετές του αείμνηστου Πέτρου Θέμελη, ως ανθρώπου, δασκάλου και ερευνητή, είναι χαρακτηριστικές. Μαχητικό πνεύμα, διεισδυτική σκέψη, επιστημονική συγκρότηση, αφοσίωση στην επιστήμη, πρωτοβουλίες και για νέες προσεγγίσεις και διεθνείς συνεργασίες, διάδοση της γνώσης. Όσοι βρεθήκαμε στο διάβα του και δεχτήκαμε την ευεργετική του ενέργεια, υπήρξαμε τυχεροί και είμαστε ευγνώμονες. Για εμένα προσωπικά, ο αείμνηστος καθηγητής υπήρξε επί σειρά ετών δάσκαλος και πολύτιμος συμπαραστάτης στην υποέκδοση μελέτη της γλώσσας των επιγραφών της Αρχαίας Μεσσήνης, επιγραφών παλαιότερων και νεότερων, τις οποίες ανέσκαψε, διάβασε πρώτος και δημοσίευσε καταρχάς στο έργον και στα πρακτικά της εν Αθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ως γλωσσολόγος και ειδικευμένη στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους, η μελέτη των οποίων στηρίζεται κυρίως σε αυτόγραφα επιγραφικά κείμενα, θα εστιάσω στο πάθος του για τις επιγραφές, όπως αποτυπώνεται σε επιφυλίδα του 2008 με τίτλο «Όταν τα γράμματα αγγίζουν την πέτρα». Γράφει λοιπόν ο καθηγητής.
Η σκαπάνη των αρχαιολόγων έχει φέρει και εξακολουθεί να φέρνει καθημερινά στο φως σημαντικά επιγραφικά μνημεία που ρίχνουν φως σε άγνωστες ως τώρα πτυχές των ιστορικών γεγονότων, επιβεβαιώνοντας ή αλλάζοντας ριζικά ισχύουσες απόψεις προγενέστερων ερευνητών. Μόνο οι επιγραφές και εν μέρη τα παράγματα των παπύρων της Οξυρίνχου είναι σε θέση να προσφέρουν πρωτογενή, φρέσκια γνώση για τον αρχαίο κόσμο, όχι πια τα πολύ συζητημένα από μεγάλους φιλολόγους κείμενα της ελληνικής και λατινικής γραμματείας. Δεν υπάρχει συναρπαστικότερο βίωμα για τον ανασκαφέα αρχαιολόγο από εκείνο τη στιγμή που θα προβάλλει στο φως μια πέτρα με γράμματα. Τη στιγμή που έρχεται αυτός πρώτος σε επαφή με ένα κείμενο θαμμένο για αιώνες στο χώμα, αναμένοντας υπομονετικά τη δική του ματιά, το δικό του άγγιγμα, την δική του πρώτη ανάγνωση. Η αποκάλυψη χρυσών και αργυρών αντικειμένων, οχριά, είναι ασήμαντη μπροστά στην αποκάλυψη επιγραφών. Το φράγμα των χιλιάδων χρόνων που σε χωρίζει από τη στιγμή χάραξης των γραμμάτων εξαφανίζεται πάραυτα. Παραμερίζεις το χέρι του λιθοξόου που τη χάραξε και αρχίζεις να διαβάζεις. Ακόμη και η πιο ταπεινή επιτύμβια στήλη με το όνομα κοινού θνητού διατηρεί την αξία της. Ρίχνω νερό με καρβουνόσκονη πάνω στην πέτρα που μόλις αντίκρισε το φως του ήλιου, θαμμένη όπως ήταν για αιώνες μέσα στο χώμα. Ακούω τους κτύπους της καρδιάς μου δυνατά από λαχτάρα να διαβάσω, να δω τι έχει να μου πει. Η καρβουνόσκονη κυλά πάνω στις χαρακές και τις ρογμές του λίθου. Τον ψάβω με τα δάκτυλα, τον σέρνω δεξιά και αριστερά. Αισθάνομαι τις εγκοπές των γραμμάτων, αλλά και τις σκληρές φλέβες της πέτρας που ενίοτε εξέχουν και μουσκίζουν το δέρμα. Επιμένω. Το αίμα του μεσαίου και του δίκτυου ανακατεύεται με μαύρη σκόνη και νερό. Αρχίζω επιτέλους να αισθάνομαι με την αφή των δακτύλων, αλλά και να βλέπω πια με τα μάτια μου τις μαυρισμένες εγκοπές, τις κάθετες, τις οριζόντιες και τις λοξές που σχηματίζουν τα κεφαλαία αρχαία γράμματα. Τα ανεξίτηλα χαράγματα του χρόνου που κλείνουν μέσα τους το νόημα αρχίζουν να μου μιλούν σιωπηλά. Αυτά γράφει λοιπόν σε μια επιφυλίδα το 2008 ο καθηγητής μας, ο τιμόμενος καθηγητής. Σήμερα λοιπόν, επίσης, όλοι εμείς γνωρίζουμε τον μεγαλειώδη αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης με τα σπουδαία ευρήματα πολιτιστικής κληρονομιάς που ανέσκαψε και ανέδειξε ο Πέτρος Θέμελης. Δεν γνωρίζουμε πιθανότατα την κατάσταση της Μεσσήνης που παρέλαβε ο καθηγητής το 1986 όταν το Συμβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας του ανέθεσε τη Διεύθυνση των Αρχαιολογικών Ερευνών της Αρχαίας Μεσσήνης, που είχαν διακοπεί το 1975, 4 χρόνια πριν από το θάνατο του επίσης αείμνηστου Γενικού Γραμματέως της Εταιρείας Ακαδημαϊκού Αναστασίου Ορλάνδου, που ανέσκαπτε την Μεσσήνη από το 1957. Η νέα αυτή περίοδος ερευνών της Μεσσήνης υπό τον Πέτρο Θέμελη αποτέλεσε την 4η κατά σειρά μέσα σε χρονικό διάστημα 155 ετών από το 1831 έως το 1986. Είχε προηγηθεί το 1831 ακριβώς η πρώτη περίοδος με την γαλλική επιστημονική αποστολή του Μοραίος, η οποία συνόψισε και παρατηρήσεις παλαιότερων περί ηγητών ήδη από τον 14ο αιώνα που είχαν επισκεφθεί την Μεσσήνη. Στη δεύτερη περίοδο ανήκουν οι σύντομες ανασκαφικές έρευνες του αρχαιολόγου και μετέπειτα πολιτικού Θεμιστοκλή Σοφούλη το 1905 και του Γεωργίου Οικονόμου το 1909 και το 1925. Οι μακροχρόνιες ανασκαφικές έρευνες του Ορλάνδου, όπως προαναφέρθηκε, αποκάλυψαν πλήρως το ασκληπείο της Μεσσήνης. Ο ίδιος ο Πέτρος Θέμελης, στα πρακτικά του 1986, στα πρακτικά της αρχαιολογικής εταιρείας, σημειώνει τα εξής αποκαλυπτικά.
Με την εγκατάλειψη του χώρου από το 1975 ως σήμερα, ήταν επόμενο να αρχίσει η ραγδαία η φθορά των μνημείων λόγω της έκθεσής τους στο Ύπεθρο και της καταστροφικής επενέργειας της αυτοφιούς βλάστησης. Τα πόρινα από πορόλιθο αρχιτεκτονικά μέλη βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, ενώ τα αναλύματα που σώζονται σε ικανό ύψος οθούνται από τις ρίζες των θάμνων και κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Επίσης, χώροι γύρω από το Ασκληπείο που είχαν εν μέρει αποκαλυφθεί με τις ανασκαφές Ορλάνδου καλύπτονταν πλήρως από άγρια βλάστηση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, συνεχίζει ο Πέτρος Θέμελης, κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να μην πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα κατά το πρώτο αυτό έτος της νέας περίοδου, αλλά σε δραστηριότητές μας, οι δραστηριότητές μας να έχουν στόχο αφενός τον καθαρισμό και την προστασία και τη στερέωση των μνημείων, αφετέρου την πραγματοποίηση όλων εκείνων των εργασιών που πρέπει να προηγηθούν και που αποτελούν προϋπόθεση μιας συστηματικής ανασκαφικής έρευνας, όπως είναι η τοπογράφηση του χώρου και ο ορισμός του κανάβου της ανασκαφής επί του εδάφους, η φωτογραφική και η σχεδιαστική καταγραφή όλων των ακατάγραφων αντικειμένων που φυλάσσονται στις αποθήκες και εκτίθενται στο μουσείο. Βλέποντας επομένως πίσω στο παρελθόν και συγκρίνοντάς το με το σημερινό, με το παρόν, με το λαμπρό παρόν της Μεσίνης, αναγνωρίζουμε ότι ο αείμνηστος καθηγητής είχε πάντοτε ως οδηγό του τις βασικές αρχές της επιστήμης του, τη σωστή ανασκαφή, την άμεση προστασία των μνημείων, τη γρήγορη δημοσίευσή τους, καθώς και την τελική απόδοσή τους στο κοινό. Υπηρετώντας τις αρχές αυτές, διεξήγαγε εκατοντάδες συστηματικές ανασκαφές, δημιούργησε εφορίες, συνεργεία, μουσεία, εκθέσεις, μαθήματα, προγράμματα. Ταυτοχρόνως χάρισε απλόχερα υλικό, γνώση, ενέπνευσε μαθητές, φοιτητές, συνεργάτες, ξενάγησε ειδήμονες και απλούς ανθρώπους. Για την προσφορά του αυτή στον πολιτισμό και για το σύνολο του έργου του, είμαι βέβαια ότι η μνήμη του θα μείνει ζωντανή σε όλους όσοι είχαν την τιμή και την τύχη να συνεργαστούν με τον αείμνηστο επιστήμονα και εξαίρετο άνθρωπο. Η ανάμνησή του, η προσωπικότητά του θα μένει πάντοτε για όλους εμάς ζωντανό παράδειγμα επιστημονικής ακρίβειας και ηθικής υπόστασης. Σήμερα, με την απόφασή σας για την μετονομασία του σχολείου σε 10ο πειραματικό σχολείο Καλαμάτας Πέτρος Θέμελης, προσφέρουμε όλοι μαζί ένα μικρό μόνον αντίδωρο για όσα γενναιόδωρα μας χάρισε. Το όνομά του, το όνομα Πέτρος Θέμελης, αποτυπωμένο στην επωνυμία του 10ου πειραματικού σχολείου της Καλαμάτας, θυμίζω ότι και ο ίδιος υπήρξε μαθητής του πειραματικού σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το όνομα λοιπόν θα αντυχεί, ελπίζω, στις έβυχες φωνούλες των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου σας και έχω την βεβαιότητα ότι όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες θα εμπνέονται από την προσωπικότητα και το έργο του Πέτρου Θέμελη και θα γίνουν αντάξιοι επιστήμονες σε όποιον κλάδο και αν επιλέξουν να αφιερωθούν. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κλείνοντας θα δώσουμε το λόγο στα παιδιά μας, σε δύο μαθητές της τετάρτης τάξης του σχολείου μας, στον Σπύρο Αδαμόπουλο και τη Θέμη Δανδριανοπούλου, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν λόγια του Πέτρου Θέμελη.
Πέτρος Θεέμελης, πίστευε στη χρήση των αρχαιολογικών χώρων, όχι μόνο με τη μουσιακή έννοια, αλλά ως ζωντανά μνημεία που οι σημερινοί άνθρωποι πρέπει να κάνουν χρήση τους. Όλα γίνονται, ρέουν, εξελίσσονται. Τίποτα δεν είναι κονσέρβα. Ένας αρχαιολογικός χώρος δεν τελειώνει ποτέ. Τον φτιάχνει συνέχεια, αλλάζει και οι επισκέπτες γίνονται τακτικοί. Αν πας σε έναν χώρο που είναι παγιωμένος σε αιώνες, τι να τον κάνεις, Πέτρος Θεέμελης. Εγώ την από τώρα, πολύ συγκίνηση απόψε. Να ευχαριστήσουμε τις ομιλητριές μας για τα πολύ συγκινητικά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπανε. Να ευχαριστήσω όλους που με στηρίξατε στη συγκίνησή μου. Λοιπόν, κατάλαβα ότι όλοι είμαστε συγκινημένοι, οπότε και εγώ ένιωσα λίγο καλύτερα. Πέρα από τις ομιλήτριές μας, την κυρία Σιώτη και την κυρία Δελή, που μίλησαν για τα τιμόμενα πρόσωπα και τις ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε την κυρία Τόνια Κουζή για την αρχιτεκτονική μελέτη της ανακαίνησης της αίθουσας εκδηλώσεων Γιάννης Χριστόπουλος, το Δήμο Καλαμάτας και τη Σχολική Επιτροπή για τη στήριξή τους και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσετε όταν την προσφέρετε. Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων μας, που είναι πραγματικά πάντα μαζί μας, δηλαδή σε αυτό το σχολείο, όπως είπε και η κυρία Ξέστερνου, έχει έρθει και έχει καταλάβει κάποια πράγματα. Είμαστε όλη μια ομάδα εδώ πέρα και, όπως είπανε και τα παιδιά, ο Βασίλης μας συγκεκριμένα, στηρίζουμε όλοι ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε αντιπαραθέσεις. Ό,τι και αν γίνεται, το ξεπερνάμε με αγάπη και στήριξη ο ένας τον άλλον. Παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, εντάξει, δεν θα πω τώρα διευθυντής, γιατί εγώ είμαι καινούρια, αλλά ο παλιός μας διευθυντής, ήμασταν όλοι μια αγκαλιά σε ό,τι δύσκολο συνέβαινε. Και τα ευχάριστα τα περνούσαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, ας μην ξανασυγκινηθώ, πάμε παρακάτω. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέφεραν στο μπουφέ, στα λουλούδια και... Να ευχαριστήσω και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, οι οποίοι σε κάθε δράση που γίνεται στο σχολείο μας και σε κάθε εκδήλωση δίνουν το ένθερμο παρόν τους. Και φυσικά όλους και όλους εσάς που παρευρεθήκατε όλοι απόψε εδώ. Ευχόμαστε να περάσετε με υγεία και η οικογενειακή ευτυχία τις ημέρες του Πάσχα. Καλό βράδυ.